Κοιτάξτε, είναι εντυπωσιακό ότι επαναλαμβάνουμε την ίδια συζήτηση εδώ και δεκαετίες. Και κάθε φορά. Και κάθε φορά. Γιατί κάθε φορά που βρέχει πνιγόμαστε. Όμως είναι ακριβώς η ίδια συζήτηση. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Μπορούσα να πει ότι είναι από αυτήν την άποψη. Είναι μπετόν αρμή και διαδρομή που ακολουθεί ο δημοσιογράφος για να φτάσει να πιάσει το νήμα και να το ξετυλίξει. Για ένα διαχρονικό έγκλημα. Για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Γιατί το κράτος, το αστικό αυτό, το εχθρικό κράτος, είναι επιλεκτικά ανίκανο να προστατεύσει τις ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορεί τώρα τόσες δεκαετίες να μην μπορεί να γίνει ένα σύστημα ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας. Δεύτερον, δεν μπορεί να μην υπάρχουν μηχανισμοί άμεσης παρέμβασης για να σωθεί ο κόσμος από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Εδώ τα κρατικά συνεργεία πήγαν πολύ αργότερα από τη στιγμή που πήγαν οι ίδιοι οι αγρότες με τα δικά τους μέσα να σώσουν τους συνανθρώπους τους. Δηλαδή η αλληλεγγύη η οποία εκφράστηκε για να μπορέσει αυτός ο κόσμος να επιβιώσει. Τρίτον, έχουν. Βέβαια, επειδή ήμουν εκεί, να μου επιτρέψετε εδώ να επισημάνω ότι αυτό το μέγεθος της έκτασης που έχει πλημμυρίσει τις καταστροφές είναι αδιανόητο όταν φτάνεις και ξεκινάς το διπορικό σου δημοσιογραφικά για να δεις να καταγράψεις. Η έκταση είναι τεράστια. Ευλαμπία, το είδαμε όλοι ως. Δηλαδή, το λέω γιατί δεν νομίζω ότι η χώρα μας έχει δυστυχώς τέτοιο μηχανισμό ανταπόκρισης. Έχει όλα τα εργαλεία όμως στα χέρια της να περιορίσει τις επιπτώσεις. Μόνο που αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Να γίνουν αυτοί οι μηχανισμοί περιορισμού των επιπτώσεων και σχεδιασμού άμεσης παρέμβασης. Άρα λοιπόν, όταν αυτά δεν υπάρχουν, όταν δεν υπάρχουν κινητές μονάδες ιατρών για να μπορέσει να πάει στο. Και τα κέντρα υγείας έχουν καταρρεύσει. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, αυτό οφείλεται σε ένα σχεδιασμό. Μη σχεδιασμός, μη μέσα, μη αντιμετώπιση. Τρίτον, έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις ένα πλαίσιο λειτουργίας, για παράδειγμα του ΕΛΓΑ, ο οποίος βάζει απεριόριστους κόφτες όσον αφορά τις αποζημιώσεις. Αυτό γιατί δεν το κάνουν τυχαία. Γιατί έχουν σταματήσει επί της ουσίας την κρατική χρηματοδότηση των ΕΛΓΑ για να προωθηθεί η ιδιωτική ασφάλιση των χωραφιών και της παραγωγής των βιοπαλαιστών αγροτών. Ποιο είναι το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μας, αυτή τη στιγμή? Είναι αφενός μεν ότι πρέπει να αποζημιωθούν στο σύνολο στο 100% των καταστροφών. Ένα. Δεύτερον, να αποζημιωθούν και για την απώλεια του χαμένου εισοδήματος. Γιατί μπορεί να μην έχουν εισόδημα και για δύο και για τρία χρόνια σε ορισμένες κατηγορίες βιοπαλαιστών αγροτών. Και βεβαίως να κατασκευαστούν όλες οι απαραίτητες υποδόμες μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Αυτό όμως, κύριε Χαριτάτο και κυρία Ρεύη, δεν είναι υπόθεση να το αφήσουμε στο κράτος να γίνει. Εμείς στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες που κάνουν μέσα από αγωνιστικές κινητοποιήσεις οι αγρότες, τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα του εξωτερικού κάμπου. Θα δουν αν θα πάνε σε κινητοποιήσεις και άλλα. Διαφορετικά, θα έχουμε διαφορετικά. Όπως λένε και στα χωριά, αν δεν σκούξει το μωρό, δεν το ταΐζει η μάνα. Ακριβώς. Αν δεν βγουν στον δρόμο να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, τότε δεν θα πάρουν τις αποζημιώσεις. Είναι ακρίβεια του συστήματος. Γιατί η ακρίβεια είναι παντού, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα δεν φταίει η κυβέρνηση. Έχει ευθύνες, βεβαίως. Έχουν ευθύνες και η κυβέρνηση. Γιατί μπορεί να χτυπήσει τα λόγια της κυρίας Βολουδάκη και να γίνει θέμα σήμερα. Το σύστημα δεν λειτουργεί από μόνο του. Κάποιος το κουμαντάρει. Κάποιος ψηφίζει νόμους. Όλες αυτές λοιπόν οι πολιτικές απελευθέρωσης της ενέργειας δεν οδήγησε ένα ακριβό ενεργειακό μείγμα. Δεν είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Όλες οι επιλογές περί εξωστρέφειας της οικονομίας, τι έχουμε? Ακρίβεια φέρνει εξωστρέφεια. Όλες οι πολιτικές επιλογές για αύξηση του ΦΠΑ, για να μπορεί ακριβώς να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο, δεν είναι ζητήματα αυτά που σχετίζονται με πολιτικές επιλογές? Άρα λοιπόν, από αυτή την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά ότι η ακρίβεια είναι παιδί του κυνηγητού του κέρδους, ένα, και δεύτερον σχετίζεται άμεσα και με το επίπεδο των μισθών και των εισοδημάτων του λαού. Όταν από τη μια μεριά μειώνει τα εισοδήματα, τα φορολογίες, και από την άλλη έρχεται και η ακρίβεια να τα τσακίσει, καταλαβαίνετε πάρα πολύ. Και δεύτερον, είναι και μεγάλη εικόνα, την οποία προσπαθούμε να αντικρύψουμε. Η ελληνική οικονομία δεν είναι σε δοκιμαστικό σωλήνα. Δηλαδή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η υπεραλληστική επέμβαση δεν έχει επιπτώσεις. Ή αυτό που θα γίνει τώρα στη γειτονιά μας, που ξεκινάει να γίνει με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και με όλες τις υπεραλληστικές δυνάμεις στο πλευρό του, νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε ομαλά στον τουρισμό, στην ενέργεια και στα υπόλοιπα ζητήματα, στο διεθνές εμπόριο. Αλλά αυτό που θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση θέση των λαών. Εδώ κάνουν πολέμους για το κέρδος, εδώ δεν αφήνουν τίποτα επί της ουσίας για να μπορέσει ο άνθρωπος να μπορέσει να επιβιώσει με βάση τις σημερινές ανάγκες και τις πραγματικές δυνατότητες. Γιατί η κυβέρνηση, για παράδειγμα, φέρνει συνεχόμενα αντεργατικά νομοσχέδια από τη στιγμή που η οικονομία αναπτύσσεται?
Και από τη στιγμή που λέω ότι το μέρεσμα το κοινωνικό θα είναι προς όλους. Και όμως έφερα ένα νέο νομοσχέδιο που βάζει την 13ωρη εργασία σε ημερήσια βάση σε δύο εργοδότες, τις συμβάσεις μηδενικών ωρών, αυτό το αντεργατικό έκτρωμα, όλα αυτά που οδηγούν σε εργαζόμενους φτηνούς και αναλώσιμους, σε λαϊκά οι οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Από αυτήν την άποψη εμείς λέμε καθαρά ότι όσο το κυνήγι του κέρδους είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί και οι κυβερνήσεις και τα άλλα κόμματα στηρίζουν αυτές τις επιλογές, έτσι δεν υπάρχει άλλη διέξοδο για το λαό παρά να προσπαθήσει να οργανώσει την πάλη του για να μπορέσει να αποτρέψει την επιδείνωση της θέσης και να έχει επιμέρους ανάσεις ανακούφης μέχρι να οδηγηθεί συνολικότερα ανατροπή. Άρα η διέξοδος είναι η ενίσχυση του ρεύματος αμφισβήτησης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.